10 χρυσοί κανόνες για να βάλετε όρια στο παιδί σας. 5 κλειδιά για να σας υπακούν τα παιδιά. Το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλείσονται από άρθρα γραμμένα από ειδικούς ή μη ειδικούς που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες με το πώς ο γονιός μπορεί να βάλει όρια στο παιδί του. Είναι απαραίτητα τα όρια. Αναμφισβήτητα, τα όρια είναι απαραίτητα για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. Ωστόσο, η προσπάθεια των γονέων να εφαρμόσουν συνταγές είναι συχνά ανεπιτυχής ή οδηγεί σε προσωρινά μόνο αποτελέσματα. Αντί λοιπόν να δώσουμε τυποποιημένες συμβουλές, θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε τους παράγοντες που φαίνεται να συνδέονται με τις δυσκολίες στην οριοθέτηση των παιδιών. Χρειάζεται λοιπόν να κατανοήσουμε την έννοια των ορίων αλλά και τη χρησιμότητά τους. Τι εννοούμε με τη λέξη όρια? Τα όρια θα λέγαμε ότι είναι ένα σύνολο λογικών, δίκαιων και σταθερών κανόνων που ορίζονται από τις αξίες της οικογένειας και συντελούν ώστε το παιδί να αισθάνεται ασφάλεια και εμπιστοσύνη προς τις ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα του. Τα παιδιά συνεχώς δοκιμάζουν τα όρια, πειραματίζονται καθημερινά. Έτσι είναι προγραμματισμένα. Είναι στη φύση τους να δοκιμάζουν την αντοχή και την ελαστικότητα των ορίων, καθώς ο στόχος τους είναι να σπάσουν τα όρια. Ταυτόχρονα όμως και ασυνείδητα, χρειάζεται να επιβεβαιώσουν ότι είναι ανθεκτικά. Τα όρια που ξεχυλώνουν δεν δείχνουν ευελιξία. Αντίθετα, δείχνουν αδυναμία και ασυνέπεια του ενήλικα πάνω στον οποίο στηρίζεται το παιδί. Τι σημαίνει λοιπόν βάζω όρια? Όταν ακούμε τη λέξη όρια, ποια είναι άραγε η πρώτη σκέψη που μας έρχεται στο μυαλό? Αυθόρμητα θα μας έρθει η αυστηρότητα, ο περιορισμός, η άρνηση σε κάτι που επιθυμούμε αλλά δεν μπορούμε να έχουμε. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί κάποιος θέλει να βάλει όρια στις επιθυμίες μας. Φανταστείτε λοιπόν ότι αν είναι απογοητευτικό για τους ενήλικες να τους βάζουν όρια στα θέλω τους, πόσο απογοητευτικό μπορεί να είναι αυτό για τα παιδιά. Ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται σε μια αναπτυξιακή φάση που περιλαμβάνει έντονο παρορμητισμό, αυθορμητισμό και συναισθηματισμό για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Και μετά σκεφτείτε τους γονείς που καλούνται να εφαρμόσουν και να στηρίξουν αυτά τα όρια στα παιδιά τους. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Γιατί οι γονείς δυσκολεύονται τόσο πολύ να βάλουν όρια? Πολλοί γονείς δυσκολεύονται να βάλουν όρια στα παιδιά τους, καθώς ταυτίζουν τη λέξη όρια με την υπερβολική αυστηρότητα και τον αυταρχισμό, πράγμα το οποίο δεν ταιριάζει με την εικόνα που θέλουν να έχουν οι ίδιοι ως γονείς. Συχνά κατακλείζονται από συναισθήματα και σκέψεις ενοχής. Δεν θέλω να γίνω αυστηρός σαν τους γονείς μου. Γιατί χρειάζονται τα όρια? Θα με αγαπάνε τα παιδιά μου αν βάλω όρια και κανόνες? Τα παιδιά πρέπει να είναι ελεύθερα. Τις λίγες ώρες που μπορώ να βλέπω το παιδί μου, δεν θέλω να αισθάνεται ότι το περιορίζω. Δεν ξέρω πώς να βάλω όρια. Δεν μπορώ ο ίδιος πολλές φορές να βάλω όρια στον εαυτό μου. Πώς θα βάλω στο παιδί μου? Τα όρια συχνά συγχέονται λαθασμένα με την άσκηση βίας ή εξουσίας από την πλευρά των γονιών, οπότε πολλές φορές γίνονται υπερβολικά ανεκτικοί στις συμπεριφορές των παιδιών τους. Γιατί λοιπόν είναι απαραίτητα τα όρια? Τα όρια είναι απολύτως απαραίτητα διότι βοηθούν στην εξασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ασφάλειας των παιδιών. Όταν τα όρια είναι ξεκάθαρα και σταθερά, βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τους κανόνες και τις προσδοκίες των άλλων και τα βοηθούν να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. Βοηθούν τα παιδιά να γίνουν πιο υπεύθυνα απέναντι στις κοινωνικές απαιτήσεις και να σέβονται τον εαυτό τους αλλά και τους άλλους. Η οριοθέτηση είναι αναγκαία και απαραίτητη για όλο το οικογενειακό σύστημα. Είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση της ταυτότητας όλων των μελών της οικογένειας, για την κατανόηση των ρόλων τους και την ανάδειξη της εμπιστοσύνης προς τους ίδιους. Τα όρια συντελούν στο να υπάρχει ομαλότητα στην επικοινωνία, στις σχέσεις, στην αλληλεπίδραση, βοηθάνε την οικογένεια να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία που προκύπτει και οι κανόνες να μπαίνουν με τρόπο κατανοητό και άμεσο, έτσι ώστε η οριοθέτηση να ωφελεί την οικογένεια και τα μέλη της να ανατρέχουν σε αυτούς με ασφάλεια όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις. Πώς λοιπόν ένα παιδί θα αποκτήσει όρια? Οι γονείς και οι σημαντικοί άλλοι αποτελούν πρότυπα για το παιδί. Όταν οι γονείς παρέχουν ένα σταθερό πλαίσιο με εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και σταθερές συμπεριφορές, τότε το παιδί πολύ εύκολα θα μάθει μιμούμενο τις συμπεριφορές από αυτούς. Τα όρια ανάλογα με την ηλικία. Σε κάθε στάδιο το παιδί έχει διαφορετικές ανάγκες με ορισμένα κύρια χαρακτηριστικά να είναι κοινά. Αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται να έχουν οι γονείς είναι η σταθερότητα και η συνέπεια που θα επιδείξουν σε κάθε περίπτωση που οριοθετούν το παιδί τους. Η επιμονή τους στις οικογενειακές αρχές και αξίες, η ανάπτυξη διαλόγου με επιχειρήματα προς τα παιδιά από σχετικά μικρή ηλικία είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ομαλή οριοθέτηση του παιδιού. Ο δημοκρατικός τρόπος διαπαιδαγώγησης των γονέων οδηγεί τα παιδιά σε συναισθηματική σταθερότητα,
κοινωνικότητα, δημιουργικότητα και φιλική διάθεση προς το περιβάλλον τους. Το παιδί μέχρι ενός έτους. Το βρέφος σε αυτή την ηλικιακή φάση έχει ανάγκη από τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, συνήθως τη μαμά του και τον μπαμπά του. Οι γονείς χρειάζεται να καλύψουν τις ανάγκες του με τροφή, αγκαλιά, άγγιγμα, χαμόγελο. Είναι πολύ μικρή ηλικία για να θέσουμε όρια στο βρέφος. Για να αναπτύξουμε σταθερό συναισθηματικό δεσμό, κρατάμε αγκαλιά το παιδί συχνά τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Δεν το αφήνουμε να κλαίει απαρηγόρητο για να μην κακομάθει. Τα παιδιά μαθαίνουν όταν τα αγκαλιάζουμε και τα φροντίζουμε την ώρα που το έχουν ανάγκη. Το παιδί από 1 έως 3 ετών. Σε αυτή την ηλικία το παιδί μαθαίνει να εκφράζει τη διάθεσή του, έχει περιέργεια για όλα στο περιβάλλον. Ο στόχος του είναι να το εξερευνήσει και να κατακτήσει τον κόσμο. Χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας είναι η άρνηση. Για παράδειγμα, όχι, δεν θέλω να φάω τώρα, δεν θέλω να κοιμηθώ τώρα, που συχνά συνοδεύεται από επίμονο κλάμα και ουρλιαχτά. Αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση που είναι ένδειξη διαφοροποίησης του παιδιού από τους γονείς του. Οι γονείς χρειάζεται με σοβαρό ύφος και σταθερή φωνή, κοιτώντας το παιδί στα μάτια, να του πούν: καταλαβαίνω ότι δεν θέλεις να πας τώρα για ύπνο, όμως είναι αργά και χρειάζεται να κοιμηθείς. Όπως επίσης μέσω της μίμησης να του δείξουν το σωστό τρόπο να εκφράζει τα συναισθήματά του και τη συμπεριφορά του. Το παιδί από 3 έως 5 ετών. Σε αυτή την ηλικιακή φάση τα παιδιά αναπτύσσουν ορισμένες πλευρές της προσωπικότητάς τους και διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους. Για να έχουν θετική επίδραση στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού τους, οι γονείς χρειάζεται να έχουν μία στάση θα χαρακτηρίζεται αποφασιστικότητα και σταθερότητα χωρίς τιμωρίες. Επίσης, τα παιδιά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Για να θέσουμε όρια σε αυτή την ηλικία, εξηγούμε τους λόγους που θέτουμε τα όρια και απαντάμε στις ερωτήσεις του παιδιού. Ακούμε προσεκτικά το παιδί, ακούμε τις ανάγκες και τα θέλω του. Δεν θέτουμε όρια στο παιδί όταν είναι θυμωμένο, αντίθετα δίνουμε χρόνο τόσο σε αυτό όσο και σε εμάς. Δίνουμε εναλλακτικές λύσεις στο παιδί για να μπορεί να διαλέξει και να πάρει αποφάσεις για εκείνη. Για παράδειγμα, μπορούμε να του πούμε: μπορείς να φορέσεις την κόκκινη μπλούζα ή την μπλε μπλούζα. Διάλεξε εσύ ποια θέλεις.